Λοιπόν, κατέθεσε χθες ο κύριος Φέδωνος, έδωσε και ονόματα. Είχαμε κάποια σύλληψη? Όχι, δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο. Έχει ληφθεί η κατάθεση. Κλήθηκαν κάποια πρόσωπα για καταθέσεις. Αξιολογείται το υλικό που υπάρχει στη διάθεση της αστυνομίας. Έχουν παραληφθεί για διάφορα τεκμήρια από τη στιγμή για επιστημονικές εξετάσεις. Αναμένουμε ότι ίσως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μετά που θα αξιολογηθεί όλο το υλικό που είναι στη διάθεση της αστυνομίας. Κύριε Στυλιανού, ο κύριος Φέδωνος είναι ένα πρόσωπο που αποκάλυψε αρκετά σκάνδαλα, υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, κάποιοι κατέληξαν στη φυλακή και βλέπουμε τώρα να δέχεται αυτή την επίθεση στο πιο κοντινό του πρόσωπο. Όμως δεν έχει γίνει από τη μια καμία σύλληψη μέχρι στιγμής για ένα τόσο σημαντικό θέμα και από την άλλη υποτίθεται η αστυνομία προστάτευε τον κύριο Φέδωνος και την οικογένειά του. Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή η ηγεσία της δύναμης για αυτό που συμβαίνει? Εντάξει, εμείς θέλω να πω ότι οι ανακριτές έχουν πάρει και οδηγίες και διερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση με κάθε σοβαρότητα, όπως και τις άλλες δηλαδή, έχοντας πάντα κατά νου το αυτονόητο που βγάζει από τον νόμο της διερεύνησης οποιοδήποτε ποινικό αδικήματος. Ναι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είχατε κάποια σύσκεψη σήμερα με τον αρχηγό της αστυνομίας? Έχει γίνει όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται, έχει γίνει αξιολογήση κινητήρων. Δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα, κύριε Στυλιανό, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αποκαλύψει κάποια πράγματα και έχει κατά διαστήματα κάνει και δημόσιες δηλώσεις. Υποτίθεται τον προστατεύουμε, αλλά καταφέρνουν κάτω από τη μύτη των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει η αστυνομία να φτάσουν στο αυτοκίνητο της μητέρας του την ημέρα των Χριστουγέννων και να του στείλουν αυτό το μήνυμα. Εντάξει, μετά και τη νέα εξέλιξη έχει γίνει επαναξιολόγηση του κινδύνου και έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Ναι, αλλά γιατί περιμένουμε τη νέα εξέλιξη? Αν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν είτε ο κύριος Φέδωνος είτε η μητέρα του, τι θα λέγαμε σήμερα? Το θέμα είναι ότι είχαν αξιολογηθεί οι κινδύνοι και ληφθήκαν κάποια μέτρα. Τώρα φαίνεται χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα. Ναι, ο κύριος Φέδωνος έλεγε ότι τα μέτρα κατά την άποψή του δεν είναι ικανοποιητικά. Παίρναμε απάντηση από Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομία ότι είναι μια χαρά. Αποδεικνύεται ότι ήταν τρύπια, κύριε Στυλιανού. Δεν θα πει κάτι η δύναμη για αυτό το πράγμα? Και επαναλαμβάνω, τι θα λέγαμε σήμερα αν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν είτε η μάνα του είτε ο ίδιος? Ναι, σίγουρα, αλλά σας λέω, κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από ειδική επιτροπή, ειδικά όσον αφορά τα μέτρα. Έγινε αξιολόγηση, λήφθηκαν κάποια μέτρα. Τώρα σίγουρα αναθεωρήθηκαν αυτά τα μέτρα ή επαναξιολογήθηκε ο κίνδυνος και λαμβάνονται. Υπήρχε κλειστό κύκλωμα, κύριε Στυλιανού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις κινήσεις των δραστών? Συγγνώμη. Υπήρχε κλειστό κύκλωμα στον καράζο που ήταν το αυτοκίνητο ή στο σπίτι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σωστό να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη διερεύνηση. Εμείς αξιολογούμε την κάθε πληροφορία, το κάθε στοιχείο που υπάρχει. Ενεργούμε όπως ενεργήσαμε και στις άλλες υποθέσεις και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι διερευνήθηκαν και άλλες υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί και άτομα ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί τέτοια αντίδραση από την αστυνομία σε κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου ότι από μέλη του σώματος υπάρχει εκείνη η διάθεση συγκάλυψης κάποιων πραγμάτων? Ακριβώς αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε και ειλικρινά νομίζω ότι οι δημόσια πρόσωπα όταν κάνουν δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι προσεκτικοί, να προσέχουν την κάθε τους λέξη, να τεκμηριώνουν αυτά που λένε και να μην λένε πράγματα που δεν τεκμηριώνονται, γιατί φέρουν και ευθύνη για τα λεγόμενα τους. Κύριε Στυλιανού, πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει αποκαλύψει πράγματα, έχουν αποδειχθεί αυτά που λέει, γιατί κάποιοι κατέληξαν στη φυλακή και του έχουν βάλει βόμβα στη μητέρα του. Αυτό είναι δεδομένο, ναι, αυτό το γνωρίζουμε, όμως εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι να διερευνήσουμε την υπόθεση. Ναι, δηλαδή αυτά που καταθέτει ο κύριος Φέδωνος στην αστυνομία, η αστυνομία πρώτη φορά τα ακούει? Τα πρόσωπα που λέει και για τα κυκλώματα τα οποία καταγγέλει? Έχει κάνει καταγγελίες και στο παρελθόν, έχουν διερευνηθεί. Τώρα έδωσε κάποια καινούργια στοιχεία, κάποια ονόματα. Όμως εδώ να διευκρινίσω ότι οι απλές υποψίες και οι αόριστες αναφορές δεν είναι ικανοποιητικές
για τους σκόπους της δικαιοσύνης. Χρειάζεται αυτές οι υποψίες να μετατραπούν από την αστυνομία, είναι ο ρόλος της αστυνομίας, να τις μετατρέψει από υποψίες σε μαρτυρία και δεν είναι κάτι εύκολο. Μάλιστα, απλές υποψίες και όριστες αναφορές μας λέτε. Κύριε Στριανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ενδεχομένως να σας έχουμε και στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη. Πάμε όμως και...